Στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης σήμερα ο κόσμος που βρέθηκε εκεί θεώρησε ότι η Εθνική Νέων μπορεί να του δώσει τη χαρά μιας δεύτερης νίκης και πρόκρισης κόντρα στο Μαυροβούνιο αυτή τη φορά. Ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε. Η Εθνική μας είχε καλές στιγμές και στο πρώτο ημίχρονο με Ελιατσικούρα και Μπρέγκου. Η Εθνική μας ζήτησε επίσης πέναλτι για χέρι, το οποίο δεν δόθηκε. Το Μαυροβούνιο πάγωσε το γήπεδο με τον γκολ του Πέροβιτς. Επέτυχε το 0-1. Στη συνέχεια υπήρχε χαμένη ευκαιρία από τον Μπρέγκου. Υπήρχε και ευκαιρία του Χατσίδη για να φτάσουμε στο 1-1. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Μια φάση που η Εθνική μας ζήτησε πέναλτι και φάνηκε να υπάρχει σπρόξιμο. Και στην συνέχεια το Μαυροβούνιο έφτασε στο 0-2 με δικό του κερδισμένο πέναλτι και σκόρερ τον Μπουλάτοβιτς. Ενώ ο Τάντιτς διαμόρφωσε λίγο πριν το τέλος το τελικό 0-3. Και όλα για την πρόκριση θα κριθούν στα παιχνίδια της Τρίτης, όπου η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερη η αντίπαλη ομάδα, είναι ότι μας κερδίσαν κατά κράτος όλες οι μονομαχίες. Είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί και κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε. Αν θέλουμε να κερδίζεις τα μάτς, δεν γίνεται να χάνεις μονομαχίες. Αυτό είναι νόμος στο ποδόσφαιρο. Γιατί το είχαμε πει και από την αρχή ότι δεν σημαίνει ότι επειδή πετύχαμε 5 γκολ στο πρώτο παιχνίδι θα είναι όλα ρόδινα κάθε φορά που θα βρισκόμαστε στην περιοχή θα πετυχαίνουμε. Θα υπάρχουν παιχνίδια τα οποία μπορεί να μην μπαίνει μέσα, να χάνεις ευκαιρίες και στο τέλος με ένα λάθος να την πληρώνεις. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ συγκεντρωμένοι και στο κομμάτι άμυνας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιος ευχαριστημένος από την, όχι από την απόδοση, από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα. Αν κάτι το οποίο με ενοχλεί είναι ότι χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες και εκεί μας κέρδισε τελείως κατά κράτος ο αντίπαλος και γι' αυτό το λόγο βρεθήκαμε και στο τέλος να είναι και βαρύ το σκορ, χωρίς αυτό που είπατε από την αρχή να μην έχουν κάνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το παιχνίδι χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται υπομονή από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο, γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή βρίσκεσαι 1-0 πίσω στο σκορ πρέπει να γίνει 2-3. Υπάρχει χρόνος, το γκολ μπορεί να μπει και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Άρα αυτό με στεναχωρεί, γιατί από δικά μας λάθη τους δώσαμε τη δυνατότητα να πετύχουν αυτή τη σημαντική νίκη για αυτούς και πάρα πολύ κακή για μας, γιατί τώρα το μόνο που απομένει είναι να κερδίσουμε την Ιταλία. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, μπορούμε να το πετύχουμε.